Να πάμε να δούμε πώς λειτουργεί το Amber Alert, mm-hmm. που είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει δημιουργηθεί πόσα χρόνια. Είναι, παρουσιάστηκε από το χαμόγελο mm-hmm. του παιδιού την 25η Μαΐου του 2007. Mm-hmm. Είναι 25 Μαΐου, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Mm-hmm. Με αφορμή θα σας πω την εξαφάνιση του Άλεξ, η οποία συγκλώνησε το Πανελλήνιο όπως mm-hmm. παρουσιάστηκε και στο βίντεο. Είναι επί της ουσίας το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών για εξαφανίσεις ανηλίκων, όμως για πολύ ανησυχητικές εξαφανίσεις ναι. ανηλίκων. Ενεργοποιείται από το χαμόγελο, πάντα όμως κατόπιν εντολής της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς ήρθαμε στα γραφεία σας του Amber Alert, γιατί θέλαμε να μάθουμε πώς λειτουργεί όλο το σύστημα αυτό από τη στιγμή που εξαφανίζεται ένα παιδί και υπάρχει η ένδειξη ανησυχίας, γιατί αυτό είναι αυτό που σας ενεργοποιεί εσάς. Πάμε να δούμε πώς λειτουργεί το Amber Alert και θα επιστρέψουμε να ρωτήσουμε και την κυρία Δήμα. Το χαμόγελο του παιδιού. Amber Alert. Ένα παιδί εξαφανίστηκε. Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε, καλέστε στο 100 ή στο 1056. Κάθε μέρα εξαφανίζεται ένα παιδί στην Ελλάδα. Αν και πολλοί φαντάζονται ότι τα παιδιά αυτά είναι αλλοδαπής καταγωγής, τα στοιχεία έρχονται να διαψεύσουν την άποψή τους. Από την εμπειρία μας και από τα στατιστικά μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που αναζητούνται στη χώρα μας είναι παιδιά ελληνικής καταγωγής. Όταν δεν μιλάμε για την ηλικιακή ομάδα 0 έως 6 ετών, που εκεί οι λόγοι είναι προφανώς ότι κάποιο παιδάκι έχασε τον προσανατολισμό του ή διαφύγει της προσοχής των γονιών, ή μπορεί να μιλάμε για περιστατικά γονικών αρπαγών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των περιστατικών, από 13 δηλαδή μέχρι 18 ετών, και το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των περιπτώσεων είναι η έλλειψη επικοινωνίας, οι σχέσεις με το άλλο φύλο, αλλά περισσότερο το μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει με τις σχέσεις στην οικογένεια. Οι εξαφανίσεις των παιδιών αποτελούν ένα μεγάλο κίνδυνο, καθώς είναι εκτεθειμένα σε καταστάσεις που δεν έχουν βρεθεί στο παρελθόν, συνοδευόμενα από μεγάλο άγχος και φόβο. Ισίως χειριζόμαστε πάνω από 100 περιπτώσεις, από 100 μέχρι 150, και κάποιες άλλες χρονιές τα ποσοστά ήταν ακόμη πιο υψηλά. Αυτό που είναι πολύ θετικό είναι το μεγάλο ποσοστό έβρεσης που υπάρχει στη χώρα μας. Ήδη για το πρώτο εξάμηνο του 2013, περισσότερο από το 95% των περιστατικών έχουν βρεθεί. Σύμμαχος στην έβρεση των εξαφανισμένων παιδιών είναι το Amber Alert Ελλάς, το εθνικό συντονιστικό πρόγραμμα έγκαιρης και έγκαιρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού με την έγκριση της ελληνικής αστυνομίας. Το 2006 και μετά από την πολύκροτη υπόθεση του Άλεξ, αναλάβαμε την ηθική υποχρέωση απέναντι σε κάθε παιδί που μπορεί να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση να πάμε στην Αμερική, να εκπαιδευτούμε, να πάρουμε την τεχνογνωσία, να τη φέρουμε στην Ελλάδα, να την προσαρμόσουμε στα ελληνικά δεδομένα και να το λειτουργήσουμε. Έτσι, το 2007, ανήμερα της 25ης Μαΐου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, παρουσιάσαμε επίσημα το Amber Alert Ελλάς. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ενεργοποιηθεί, και αυτές είναι, για παράδειγμα, η μικρή ηλικία του παιδιού, ή να υπάρχουν ενδείξεις ότι το παιδί μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, να μιλάμε για μια απαγωγή από κάποιο τρίτο πρόσωπο. Το σύστημα του Amber Alert δημιουργήθηκε το 1996 σαν παρακαταθήκη της 9χρονης Amber Hagerman, που απήχθη από έναν ενήλικα και μέσα στις 3 πρώτες ώρες δολοφονήθηκε. Τότε οι γονείς της αποφάσισαν να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διακινήσουν άμεσα την πληροφορία της εξαφάνισης με σκοπό να τη βρουν. Μέσα από το δυστύχημα αυτό δημιουργήθηκε το Amber Alert, που λειτουργεί ήδη σε 24 κράτη-μέλη και συνεχίζει να αναπτύσσεται. Όταν υπάρχει ένα περιστατικό εξαφάνισης και υπάρχουν υπόνοιες ή ενδείξεις ότι το παιδί αυτό μπορεί να έχει μεταφερθεί από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη, θα έρθουμε σε άμεση επαφή με την αντίστοιχη 116.000 και θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, με την τοπική αστυνομία, και όλοι μαζί
μέσω της συνεργασίας αυτής να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι φυσικά το να βρεθεί το παιδί. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν κάποιος ταξιδέψει με την οικογένειά του και φύγει από την Ελλάδα και πάει στην Πορτογαλία ή πάει στην Αγγλία, ξέρει ότι είναι ο ίδιος αριθμός, το 116.000, που χτυπάει σε έναν αντίστοιχο οργανισμό στην άλλη χώρα, και εκεί υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα τον βοηθήσει στην περίπτωση που εξαφανιστεί το παιδί του. Νομίζω πριν λίγο καιρό βρέθηκε ένα 5χρονο παιδάκι στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει βρεθεί, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία. Αυτό ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί το παιδί είναι εκεί με την οικογένειά του και οι λόγοι της εξαφάνισής του ήταν τέτοιοι. Κάθε παιδί που δεν είναι κοντά στους γονείς του είναι σε κίνδυνο. Σε περίπτωση εξαφάνισης μπορείτε να καλείτε την Ευρωπαϊκή Γραμμή Εξαφανισμένων Παιδιών 116.000. Είναι δωρεάν, ανώνυμη και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Συνήθως τα παιδιά δεν είναι κρυμμένα σε κάποια γωνιά, αλλά περιπλανιούνται σε δρόμους και πλατείες. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Μάλιστα. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε λίγο, διότι έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες που απεικονίζουν λίγο τις εξαφανίσεις που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Να δούμε πόσα παιδιά εξαφανίστηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και τι παιδιά είναι αυτά, δηλαδή και οι λόγοι, και αυτά τα έχουμε όλα σε κάποιες κάρτες. Και πόσα βρέθηκαν έξω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα, κυρία Δήμα, μας δείχνει την σχηματική απεικόνηση ανακατηγορία εξαφάνισης. Μάλιστα. Να σας πω ότι βάσει των στατιστικών στοιχείων του Συλλόγου και της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116.000, εμείς το πρώτο εξάμηνο του 2013 λάβαμε 74 αιτήματα για αναζήτηση παιδιών. Από αυτά τα αιτήματα λοιπόν προκύπτουν αυτά τα στατιστικά. Βλέπετε ότι το υψηλότερο νούμερο ανήκει στις φυγές των εφήβων. Εδώ μιλάμε για εκούσιες φυγές, δηλαδή τα παιδιά στην εφηβεία ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν. Θέλουν να δείξουν την αντίδρασή τους, θέλουν να πάνε να βρουν το φίλο τους. Θέλουν να εκδικηθούν. Αλλά και πάλι οι γονείς ασφαλώς ανησυχούν και θέλουν να βρουν το παιδί τους. Οπωσδήποτε, γιατί τα παιδιά, παίρνοντας αυτή την απόφαση, δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ελοχεύουν εκεί έξω για αυτά. Το δεύτερο γράφημα το οποίο έχουμε είναι η σχηματική απεικόνηση εξαφανιστέντων παιδιών ανά ηλικία. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που είπατε και εσείς. Αυτό πηγαίνει ανάλογα, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στην εφηβεία. Στην εφηβεία, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Βέβαια, όταν μιλάμε για εξαφάνιση παιδιών 0-6 ετών, ας πούμε, μιλάμε για αρπαγή. Δηλαδή, πολύ δύσκολα εκεί ένα παιδάκι. Εκεί μιλάμε για ανησυχητική εξαφάνιση για παιδί που μπορεί να έχει βρεθεί σε δημόσιο χώρο μαζί με τους γονείς και να χάσει τον προσανατολισμό του. Και αυτή είναι μια πολύ δύσκολη εξαφάνιση για μας. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι όταν εξαφανίζεται ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, μάλλον κάτι ανησυχητικό είναι, δηλαδή δεν ανοίγει την πόρτα και φεύγει να πάει να βρει τη φίλη μπορεί του. Μπορεί να χαθεί. Αλλά τα ποσοστά που έχουμε εμείς όσον αφορά τα μικρά παιδιά και τις αρπαγές, καταγεγραμμένα, δεν έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και επίσημα από την αστυνομία αρπαγές παιδιών από τρίτα πρόσωπα. Οι αρπαγές αυτές που διαχειριζόμαστε, κατά κύριο λόγο, είναι γονικές αρπαγές. Λόγω διαζυγίου, λόγω διαφωνίας ενδοοικογενειακής κτλ. Ναι. Mm-hmm. Και όταν ο γονιός που θα πάρει το παιδί, θα χαρακτηριστεί η γονική αρπαγή μάλλον, όταν ο γονιός που θα πάρει το παιδί και θα εξαφανιστεί, του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από τις δικαστικές αρχές. Βάσει των στατιστικών σας, τα παιδιά που εξαφανίζονται. Αν μου επιτρέπετε, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς γάμους με αλλοδαπές που έρχονται, έχουμε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα, βέβαια για μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν δηλωθεί και στο χαμόγελο του παιδιού. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε. Δηλαδή, έχω ζήσει περίπτωση όπου κάποια κυρία πήρε το παιδί γιατί ήταν σε διαμάχη με τον Έλληνα σύζυγο από τη Ρουμανία. Πήρε το παιδί και μάλιστα είχε πάει, υπάρχει ένα μοναστήρι έξω από το, από το Βουκουρέστι, όπου ήταν κλεισμένη εκεί μόνο και μόνο γιατί καταλάβαινε ότι κάποια στιγμή υπήρχαν τα εντάλματα ή θα την εντοπίσουν. Βέβαια, θα συμφωνήσετε μαζί μου να μην το θέσουμε μόνο ότι είναι θέμα, ας πούμε, των γυναικών. Όχι, βέβαια. Μπορεί έχει και συμβεί και με άντρες. Έχει συμβεί και με Σύριο, Μουσουλμάν, ο οποίος πήρε το παιδί του και εξαφανίστηκε. Το οποίο παιδί, ο Ματέο, αναζητείται ακόμα. Υπάρχουν σαφείς πληροφορίες ότι βρίσκεται στη Συρία. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, επίσημα, αλλά είναι δύσκολη πρόσβαση και εκεί. Και η συνεργασία με τη διακρατική συνεργασία.
Στη μαμά του πάντως δεν έχει επιστρέψει. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις. Για πείτε μου κάτι, σε ποσοστό εξαφανίζονται περισσότερα κορίτσια ή αγόρια, ή είναι το ίδιο? Περισσότερα κορίτσια. Περισσότερα όταν κορίτσια. Μιλάμε ιδιαίτερα για τις φυγές, τα κορίτσια είναι αυτά που παίρνουν πιο εύκολα την απόφαση να ανοίξουν τον την πόρτα και να φύγουν. Τον εφήβον, ναι. Όσο αφορά τα μικρά, τα παιδιά, δεν μιλάμε για αρπαγή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά mm-hmm. ανάμεσα στα δύο φύλλα. Στις φυγές όμως τα κορίτσια είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Κύριε Κούρο, να πάμε και τώρα στην εξέλιξη που θα μπορεί να έχει μια υπόθεση. Ας πάρουμε τώρα ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε χέρια ξένων, όμως τα μάτια του θεωρεί ότι είναι οι γονείς του. Και ξαφνικά έρχεται ο εισαγγελέας, έρχεται η αστυνομία, έρχονται οι αρχές, έρχεται το χαμόγελο του παιδιού και παίρνει το παιδί αυτό από το φυσικό του περιβάλλον, το οποίο νόμιζε ότι είναι το οικογενειακό του, και το πάει σε δύο ανθρώπους που μπορεί να είναι οι βιολογικοί του γονείς, αλλά στα μάτια του παιδιού αυτό είναι δύο ξένοι. Πώς μπορεί να εξηγήσει σε ένα παιδί ότι ξαφνικά αυτοί οι γονείς με τους οποίους ζούσες τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν είναι οι γονείς σου και η μαμά και ο μπαμπάς είναι άλλοι? Καταρχήν αυτό έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλά ενδεχόμενα. Αλλά απλουστεύοντας τα γενικά, mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι αν το παιδί φύγει από ένα περιβάλλον που δεν ένιωθε πολύ ευχάριστα και ξαφνικά βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ασχολούνται ιδιαίτερα μαζί του, το ρωτάνε, του δίνουν στοργή, του προσφέρουν πράγματα χωρίς ανταλλάγματα, εκεί βέβαια το παιδί νιώθει αμέσως πιο στοργικά, mm-hmm. προσαρμόζεται εύκολα, επικοινωνεί πολύ ευχάριστα, γιατί ξέρετε τα παιδιά, δεν είναι μόνο οι γονείς ή οι μεγάλοι που υιοθετούν, και τα παιδιά υιοθετούν. Ναι. Δηλαδή ένας μεγάλος που είναι φιλικός και του αρέσει και του προσφέρει μια ευχάριστη επικοινωνία και ό,τι άλλο. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει, μα τα παιδιά είναι και πιο μικρά σε ηλικία που δεν ακριβώς, καταλαβαίνουν ακριβώς. και τόσο πολύ και η μνήμη τους δεν είναι τόσο... Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά η μνήμη τους, ξέρετε, εάν έχουν υποστεί κάποιες έτσι βίαιες συμπεριφορές από mm-hmm. ανθρώπους που έμεναν ναι, και ναι. θεωρούσαν γονείς, αυτό δεν ξεχνιέται και όταν βρεις κάτι διαφορετικό και δεις την mm-hmm. αντίθεση, ότι μα εδώ δεν είναι γονείς μου, αλλά μου φέρονται πιο καλά. Συνηθίζεις το αναγνωρίζει καλύτερα. Το παιδί. Mm. Το αναγνωρίζει. Κύριε Τσούκαλη, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι από τις υποθέσεις που έχετε αναλάβει, πόσες είχαν θετική εξέλιξη και αίσιο τέλος? Το 70 με 75% είχαν θετική εξέλιξη. Αλλά θα ήθελα, αν έχουμε λίγο χρόνο, σας να πούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν τα φώτα πέσουν πάνω στην υπόθεση. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να φανούν χρήσιμοι mm-hmm. και μπορούν να σου πούν οτιδήποτε να σε παρασύρουν. Ή νομίζουν ότι μπορούν να φανούν χρήσιμοι. Ναι. Δηλαδή, στην υπόθεση του Άλεξ, παράδειγμα, είχαμε πληροφορίες που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Ίσως στο χαμόγελο του παιδιού το αντιμετωπίζεται αυτό. Δηλαδή, από αυτούς που τηλεφωνούν, οι περισσότεροι δεν έχουν πραγματικές πληροφορίες ή νομίζουν κάτι. Ναι. Και αυτό δημιουργεί έναν αποπροσανατολισμό τεράστιο. Και τις αρχές και δυσκολίες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι τις πρώτες μέρες με την υπόθεση του Άλεξ μας ταλαιπωρούσαν στη Γλυφάδα, μας ταλαιπωρούσαν παντού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Τι να ευχηθούμε, να ευχηθούμε κανένα παιδάκι να μην φύγει μακριά από τους γονείς του και τουλάχιστον υπάρχει μία μέθοδος που συνεργάζονται 24 κράτη αυτή τη στιγμή για το Amber Alert. Γιατί είναι οι 116.000, αυτή mm-hmm. που είπα, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα mm-hmm. παιδιά που αναφέραμε νωρίτερα, που αυτή τη στιγμή τη λειτουργούν 27 χώρες 27. Στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι θετικό, τουλάχιστον υπάρχει μια γρήγορη ενεργοποίηση όλων των αρχών και έτσι οι πιθανότητες το να βρεθεί γρήγορα ένα παιδί είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί οι πρώτες ώρες είναι και πιο σημαντικές. Ακριβώς. Το θέμα είναι να βρεθεί γρήγορα ένα παιδί, γιατί όσο περνάει ο καιρός και περνάνε τα χρόνια, γίνεται και πιο δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, συγγνώμη που. Γιατί μετά δεν υπάρχει. Να συμπληρώσω, η διάρκεια είναι που δημιουργεί τα ψυχικά τραύματα. Κάτι που δεν διαρκεί πολύ, πιο εύκολα αντιμετωπίζεται, πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε